Μηνύματα αλληλεγγύης, ελπίδες και αισιοδοξία στέλνουν με τα πασχαλινά τους μηνύματα ο Περιφερειάρχης Υπηρολέξιδος Καχρημάνης και ο Δήμαρχος Ιωνίων Θωμάς Μπέγκας, χωρίς να λείπουν οι αναφορές στην οικονομική κρίση και στις προσπάθειες των δύο αυτοδιοικητικών αρχών να σταθούν στο πλευρό των συνανθρώπων μας που βιώνουν τον δικό τους Γολγοθά με την προσδοκία σύντομα να φτάσει στο τέλος του. Ο Περιφερειάρχης Υπηρολέξιδος Καχρημάνης τονίζει ότι τα σημερινά πάθη είναι πρόσκαιρα και θα έχουν ημερομηνία λήξης, με την ανάσταση να συνοδεύεται από την προσδοκία για μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα που απαιτεί προσωπικό αλλά και συλλογικό αγώνα. Συμπατριώτισες, συμπατριώτες, φίλοι επισκέπτες της Ηπείρου, αξιωνόμαστε και φέτος να γιορτάσουμε την κορυφαία γιορτή της χριστιανοσύνης, το Άγιο Πάσχα. Στην περίοδο της αβεβαιότητας που διανύουμε, το αναστάσιμο μήνυμα είναι διαχρονικό. Προσφέρει ελπίδα και αισιοδοξία ότι ο Γολγοθάς, τον οποίο μπορεί να βιώνει ο καθένας, φτάνει κάποια στιγμή στο τέλος του. Το μήνυμα της Ανάστασης είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε στις μέρες μας, καθώς σημαντικό τμήμα της κοινωνίας μας εξακολουθεί να δοκιμάζεται με σκληρό τρόπο. Η οικονομική κρίση οδήγησε πληθυσμιακές ομάδες στα όρια της εξαθλίωσης. Επιχειρήσεις, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι δίνουν μάχη επιβίωσης. Η ανεργία πλήττει τους νέους, αλλά και όλες τις παραγωγικές ηλικίες. Εξίσου έντονα είναι τα σημάδια της κοινωνικής κρίσης, της έκπτωσης αξιών και αρχών. Πίστη μας όμως είναι ότι τα σημερινά πάθη είναι πρόσκαιρα και έχουν ημερομηνία λήξης. Η Ανάσταση άλλωστε συνοδεύεται από την προσδοκία για μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Χρειάζεται όμως προσωπικός και συλλογικός αγώνας. Από τη θέση που διακατέχει ο καθένας μας, έχει υποχρέωση να συμβάλλει ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την κοινωνία μας, για τη νέα γενιά. Τον στόχο αυτό υπηρετούμε όλοι μας στην περιφέρεια Ηπείρου, που συχνά υπερβαίνει και τις δικές μας αρμοδιότητες, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών και της περιοχής μας. Το Πάσχα είναι η γιορτή της αγάπης, μια αγάπη που εκδηλώνεται με την επίδειξη της μέγιστης δυνατής αλληλεγγύης προς όλους τους αδύναμους, κοινωνικά και οικονομικά, συμπατριώτες μας, που αποτελεί και τη βασική προτεραιότητά μας. Εύχομαι η Ανάσταση του Χριστού να φωτίζει τις καρδιές μας, να μας δυναμώνει στον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης και να μας δείχνει το δρόμο για μια πιο δίκαια κοινωνία. Χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Στην αισιοδοξία και την αγάπη που επιβάλλεται, ώστε να υπερβούμε τις δυσκολίες και να χτίσουμε κάτι νέο, δημιουργικό και ελπιδοφόρο, αναφέρεται στο πασχαλινό του μήνυμα ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, επισημένοντας την ανάγκη ενότητας και αλληλεγγύης. Εύχομαι από καρδιάς σε όλους τους συμπολίτες μας καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Με αισιοδοξία και αλληλεγγύη επιβάλλεται σήμερα να υπερβούμε τις δυσκολίες και να χτίσουμε κάτι νέο, δημιουργικό και ελπιδοφόρο. Η ανιδιοτελής και αληθινή αγάπη του Χριστού προς τον συνάνθρωπο μας δίνει δύναμη, αποτελώντας παράλληλα διαχρονικό και επίκαιρο παράδειγμα προς όλους όσοι θέλουν να ενεργούμε υπεύθυνα και συλλογικά. Αυτό είναι και το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου, μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Ας σταθούμε λοιπόν όρθιοι, δυνατοί, ενωμένοι και αλληλέγγυοι για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες των καιρών. Με πίστη στις δυνάμεις μας, με αγάπη και αλληλεγγύη για το διπλανό μας που το έχει ανάγκη, με ομόνοια, συνεννόηση και αποφασιστικότητα, μπορούμε να βρούμε το δρόμο της αναγέννησης, το δρόμο της Ανάστασης. Από την πλευρά του Δήμου Ιωαννιτών, αυτό για το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω τους συνδημότες μου, είναι ότι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε κόντρα σε κάθε δυσκολία.
Στρέφουμε την πλάτη στη μιζέρια και τη μικροπρέπεια. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με επιμονή, προσπαθώντας να στηρίξουμε όσους χτυπήθηκαν πιο σκληρά από την κρίση, με μεθοδικότητα, επιδιώκοντας να συμβάλλουμε στη δημιουργία συνθήκων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και δίνουν ελπίδα στην κοινωνία. Με σταθερά και στοχευμένα βήματα θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια την κοινή μας πορεία, τους κοινούς μας αγώνες, συνδιαμορφώνοντας το αύριο που μας αξίζει με περισσότερη δημιουργικότητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπρέπεια. Στις Άγιες ημέρες που διανύουμε, οφείλουμε όλοι να πορευόμαστε ενωμένοι και μονιασμένοι, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλους μας.